Πάμε στην Ερικά Καβάζη να δούμε τις εξελίξεις γύρω από τις δολοφονίες Καλογερόπουλου και Μαυρομιχάλη. Ερικά, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι, από την Λεμεσό. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των ανακριτών, καθώς την ερχόμενη Κυριακή εκπνέει η οκταήμερη προσωποκράτηση των δύο που έχουν συλληφθεί σε σχέση με τον θάνατο, τη δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου, και την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, όπου οι ανακριτές αναμένεται να ζητήσουν την ανανέωση της οκταήμερης κράτησης. Φαίνεται να έχουν εξασφαλίσει και άλλα στοιχεία για την εμπλοκή των δύο προσώπων, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και αναμένεται να τους οδηγήσουν ώστε να ζητήσουν από το δικαστήριο την ανανέωση, και παράλληλα γίνονται ταγκετικές έρευνες για τον εντοπισμό και του δεύτερου εκτελεστή, ο οποίος φαίνεται μέσα από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης να κάθεται στο πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας που είχαν δώσει στη δημοσιότητα οι αστυνομικές αρχές. Δεν αποκλείεται εντός των επόμενων ωρών κάτι, να σου πω ότι ίσως υπάρχουν και εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Θανάση Καλογερόπουλου. Νομίζω ότι ενδεχομένως και να έχει ταυτοποιηθεί, γνωρίζουν για ποιος είναι στη φωτογραφία και πού μπορεί να τον αναζητήσουν ενδεχομένως. Είναι σε προχωρημένο στάδιο, υπάρχουν και μαρτυρίες. Είναι εξελίξεις γενικά για την υπόθεση, Κάτια. Μάλιστα, λοιπόν, για να τους αφήσουμε να κάνουν και το έργο τους σωστά και χωρίς έτσι να... και ευνηδιαστικά, όσο γίνεται αυτό. Τώρα, άρα, έχουμε εξελίξεις εδώ, έχουμε δύο συλλήψεις. Έχεις ενημέρωση γιατί είναι πιο σκοτεινά τα πράγματα, πιο δύσκολα για την δολοφονία του Αλέξη Μαυρομιχάλη? Το μόνο που μίλησε, και αυτό μίλησε αλλά δεν οδηγεί πουθενά, είναι ο Κάλικας, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από την πρώτη στιγμή, Κάτια, λέγαμε ότι ίσως και ο συγκεκριμένος Κάλικας να θέθηκε εσκεμμένα στο σημείο, ναι, ή ο εκτελεστής να γνώριζε ότι με αυτό το τεκμήριο δεν θα μπορούσαν να φτάσουν στα ίχνη του, γι' αυτό και αφέθηκε στο σημείο και δεν φρόντισε να μαζέψει όπως μάζεψε τα υπόλοιπα ίχνη του, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει το έργο των αρχών. Έρικα, να ρωτήσω, δεν ξέρω αν η χρήση, ξέρω εγώ, μετά από πυροβολισμό δείχνει, μπορεί να δείξει ο βαλιστικός έλεγχος αν είχε χρησιμοποιηθεί σε άλλη περίπτωση, για παράδειγμα, εκείνος ο Κάλικας? Να μην έχει καν δηλαδή συσχέτιση με τη δολοφονία. Όχι, κάτι ο Κάλικας θα καταδεικνύει από τον βαλιστικό έλεγχο το αν είχε παρελθόν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε. Ναι. Ωστόσο αυτό... Δηλαδή μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα ότι ο Κάλικας που εντοπίστηκε στη σκηνή αυτή είναι από τη σφαίρα που βρήκε την κοιλιακή χώρα του Αλέξη Μαυρομιχάλη? Αυτό είναι το ερώτημα. Με τα βεβαιότητα κάτι κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό. Ωστόσο φαίνεται να σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς για να μπορέσεις να το ταυτοποιήσεις πρέπει να εντοπιστεί και ο πλεισμός. Ναι. Άρα προκειμένου δεν υπάρχει εδώ η όποια πρόοδος των ερευνών της αστυνομίας. Υπάρχει πρόοδος όπως πληροφορούμαστε, ωστόσο δεν βρίσκονται στα ίχνη του δράστη. Είναι πρόοδος σε σχέση με πληροφορίες που καταφθάνουν, σε σχέση με για τις κινήσεις εκείνο το βράδυ, για το πώς κινήθηκε ο εκτελεστής. Δηλαδή αν παρακολουθούσε εδώ και μέρες, και αναζητούνται φυσικά επιπλέον κλειστά κυκλώματα. Ναι, και από τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα ενδεχομένως κάτι να προκύψει, Έρικα. Ποιος τηλεφώνησε πόση ώρα πριν στον Αλέξη Μαυρομιχάλη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι,